Στην πρώτη γραμμή έχω τη χαρά να μαζί μου σήμερα ο δόκτωρ Νάσος Ορεινός, ο οποίος θεωρώ ότι, και δεν το λέω αυτό για να πενέψουμε το σπίτι μας, δεν το πενεύουμε το σπίτι μας, πενεύουμε την επιστημονικότητα με την οποία αντιμετώπισαν όλο αυτό το διάστημα, γιατί δεν είναι μόνο το τελικό χθες η πρόβλεψη, ήταν η πολύμινη εργασία που έγινε. Θεωρώ ότι ήταν οι δημοσκοπήσεις από τους πρωταγωνιστές των εκλογών αυτών. Να τον καλημερίσω τον Νάσιο. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Αντρέ. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να ξεκουραστείς καθόλου. Πολύ λίγο, αλλά... Πολύ λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε λίγο αυτά, ναι. Γιατί χθες είδα κάποια στιγμή μια έκρηξη δική σου όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις και τις έρευνες. Ναι. Δικαιολογημένη θεωρώ, γιατί πολλές φορές και να πυκνά, όταν δεν βολεύει το αποτέλεσμα, αφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Όταν βολεύει, είναι μια χαρά το εργαλείο. Mm. Όταν δεν βολεύει, ξαφνικά γίνεται εργαλείο του διαβόλου. Και αυτή τη φορά, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, κάτι που επαναλαμβάνεται σίγουρα δεν είναι σύμπτωση, έπεσες απολύτως μέσα. Ανδρέα... Ακόμα και σε αυτή την πρόβλεψη για τη ΔΥΠΑ που σ' άκουγα χθες να λες ότι έπεσες έξω, το 3,2 με το 3,8 θεωρώ ότι δεν είναι. Ανδρέα, χαίρομαι που τα παρακολουθάς καταρχήν. Βέβαια τα παρακολουθάς. Διότι έχει σημασία ότι δεν τα παρακολουθούν τόσο πολύ, ναι, όπως τα φαίνεται να τα παρακολουθάς εσύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει να πω ότι... όπως έχω πει και την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ, στις εκλογές αξιολογούμε δύο πράγματα, το exit poll και τις προεκλογικές δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις προεκλογικές έχουν να κάνουν με το πόσο κράτη διαβάζει κάποιος στις εκλογές, και δημοσκοπικά και πολιτικά, και αυτά συνδέονται. Καταρχήν για το exit poll να πω ότι χθες, το έχω και μπροστά μου, όλα τα αποτελέσματα που έχουμε δώσει είναι στα διαστήματα, όλα. Ναι. Δεν χάσαμε κανέναν κόμμα. Έχουμε βρει και το Γιασεμίν και τα ζώα και τους άλλους. Ναι, ναι. Είναι εκπληκτικό ότι έχουμε βρει και τους μικρούς. Συγκριτικά με, τους υπόλοιπους σταθμούς, Ανδρέα, το έξυπο του Σίγμα ήταν το πιο έγκυρο, γιατί υπάρχουν σταθμοί που έχουν χάσει κάποια κόμματα και κάποιοι άλλοι που είχαν πολύ μεγαλύτερα διαστήματα από τα δικά μας. Είμαστε πιο κοντά στο τελικό. Άρα εμείς, ναι, και αυτό είναι πραγματικό, δεν το λέω τώρα γιατί είμαι εδώ, αλλά είναι το πιο έγκυρο από όλα και έχει μια σημασία. Άρα, αλλά γενικά τα έξυπο έχουν πάει καλά στο σύνολο, θα έλεγα, άρα αυτό το κομμάτι νομίζω έχει κλείσει. Και χαίρομαι το μεταξύ που να παίζει και η εκτίμηση αποτελέσματος και θα έλεγα να παίζει και η προεκλογική εκτίμηση. Να παίζει και η προεκλογική, γιατί θεωρώ έχει... η προεκλογική ήταν τόσο κοντά, ναι, λες και ναι, ήταν εκτίμηση αποτελέσματος. Ναι, τώρα για τα προεκλογικά, Αντρέα, να σου πω το εξής, ότι η προεκλογική εκτίμηση δείχνει ότι από τα 10 κόμματα που έχουμε, δες, Αντρέα, το ΔΣΥ, ναι, το ΑΚΕΡ, ναι, ναι, το ΔΥΚΟ, το ΕΛΑ, είναι εκπληκτικό το Ιασεμίν και τα ζώα, και αυτό είναι πολύ έγκυρο. Χάσαμε τη ΔΥΠΑ, Αντρέα. Ναι. Αυτό είναι δική μου ευθύνη, ξεκάθαρα. Και να σου πω και γιατί. Γιατί όταν έδινα την κρυφή ψήφο στη ΔΥΠΑ, αρχικά της είχα δώσει λίγο περισσότερο, μου είχε βγει 3,9 και είχα σκεφτεί ότι νομίζω ότι της έχω δώσει πάρα πολύ και της είχα αφαιρέσει στο τέλος και μου είχε πάει πιο κάτω. Εντάξει, εκεί... Αυτό μιλάμε τώρα η προεκλογική, η οποία 10 μέρες είναι πριν, 10 μέρες πριν. Ναι, ναι. Αλλά παραδέχομαι ότι εκεί είναι θέμα πώς εκτιμάς κάτι. Ναι. Η ΔΥΠΑ ήταν αυτό που είχε μπει ο κύριος Καρογιάν και είναι σωστός, φαίνεται ότι είχε πολύ περισσότερη κρυφή ψήφου από αυτή που βλέπαμε. Μάλιστα. Αυτά συμβαίνουν. Μάλιστα. Τώρα, γιατί είναι ΔΕΚ, θέλω να πω ότι η ΕΔΕΚ είχε κινηθεί λίγο πάνω από αυτό που είχαμε δώσει. Όμως θέλω να σου πω, Αντρέα, ότι σε χθεσινό μου μάθος στη σημερινή, καθώς επίσης και στην τελευταία δημοσκόπηση, είχα πει ότι αν οι δύο μεγάλοι μείνουν κάτω από 30 και τα μικρά κόμματα μείνουν χαμηλά, υπήρχε ενδεχόμενο να πάνε στο άνω άκρο, στο διψήφιο, είχα πει, ΕΔΕΚ και ΕΛΑ. Και το είχα γράψει χθες στη σημερινή. Λοιπόν, η ΕΔΕΚ έχει πάει στο διψήφιο, απλά μας έχει βγει λίγο περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Και αυτό γιατί υπήρχαν διαρροές, μάλλον εισρωές, Ανδρέα, στην ΕΔΕΚ τελευταία στιγμή, κυρίως ναι, από το ΔΥΚΟ. ΔΥΚΟ. Ναι. Φαίνεται ότι κάποιοι έχουν αποφασίσει να βοηθήσουν την ΕΔΕΚ. Πολύ φυσιολογικό, έτσι. Βλέποντας το κίνδυνο να βγει ακριβώς, το ΕΛΑ. Το δίλημα που είχαμε επισημάνει. Αυτό λοιπόν, Αντρέα, που λέγεται διέβασμα των εκλογών, δεν είναι και εύκολο. Και να θυμίσω ακόμα ότι είχαμε πει ότι η μάχη για την πρόθεση θα ήταν πολύ κλειστή. Και ήταν πολύ κλειστή. Να σου πω ότι είχαμε μιλήσει και για πιθανή ανατροπή και το πίστευα. Και χθες τη νύχτα είχα διαπιστώσει ότι ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Τον κύριο Νιαζή είχε πει ότι μερικές χιλιάδες Τουρκοκυπρίων δεν τους έχει επιτραπεί να έρθουν να ψηφίσουν.
Η διαφορά ήταν μόλις 4.000 μεταξύ Σινάγερ μου και Άκη Ανδρέα. Άρα αν ερχόντουσαν κάποιοι άλλοι, μπορεί, μπορεί να είχαμε και ανατροπή. Άρα και αυτόν επιβεβαιώνεται προεκλογικά. Ναι, αυτό ήθελα να σα ρωτήσω, Νασί. Δύο τα στοιχεία. Το ένα είναι η ψήφο των Τουρκοκυπρίων, αλλά έχουμε και μια άλλη ψήφο των κοινοτικών, έτσι. Ναι. Αυτοί έχουν παίξει ρόλο. Κοίταξε, αυτοί 10.000 ήταν. Δεν έχω τα νούμερα μπροστά μου ακριβώς, αλλά η πρώτη μου γρήγορη ανάλυση ήταν ότι αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πάει στην Καρπίν. Άρα από αυτούς που έχουν πάει, θυμάμαι ότι είχαν ψηφίσει κάποιοι Δυσί, κάποιοι Δίπα. Ακέλ και κάποιοι Δίπα. Ναι. Άρα ενδεχομένως αυτοί να μην έχουν επηρεάσει πάρα πολύ, αφού και πολλοί από αυτούς δεν έχουν πάει στην Καρπίν. Αλλά οι Τουρκοκύπροι, εάν ένας μεγάλος αριθμός δεν έχει τελικά έρθει να ψηφίσει για λόγω πρακτικών δυσκολιών στα δοφράγματα, ναι, αυτό σημαίνει, Αντρέα, ότι το 1,5% θα ήταν ίσως και 0% και ίσως και πλην για το ΑΚΕΛ. Ναι, γιατί αν κρίνουμε από το γεγονός ότι η τεράστια πλειοψηφία τους πήγαν στο ΑΚΕΛ. Και αυτό το είχαμε βρει από το μεσημέρι, έτσι, ότι 7 στους 10 ψήφιζαν ΑΚΕΛ. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Η αποχή κλειδώνει κοντά στο 55%. Έτσι. Και αυτή 57, νομίζω. Κάπου εκεί, ναι. Και αυτή τη βρήκε στην αποχή. Ναι, είχαμε πει 57 με 62. Έτσι. Ναι. Κοίταξε, όταν βρίσκουμε την αποχή, τα υπόλοιπα είναι υποδιέστερα. Αυτό ήθελα να σου πω. Όταν βρεις την αποχή, που είναι πολύ σημαντικό για μένα, τα άλλα λίγο πολύ με την εμπειρία που έχεις θα πέσεις. Αυτό βέβαια οφείλεται στην καλή συνεργασία, στην Prime, στους συνεργάτες, όλα αυτά. Ναι, είναι συλλογική προσπάθεια. Για να ξέρει και ο κόσμος, επειδή τα λέμε αυτά. Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν για να βγει ένα αποτέλεσμα, μια εκτίμηση? Κοίταξε, αν πάμε στην εκτίμηση την χθεσινή, ναι, που είχε να κάνει με το Exit Poll, είμαστε μια ομάδα 3-4 ατόμων ως κεντρικών επιτελείων. Αλλά και εδώ να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τον Γιώργο Ντοβρίκη, Ανδρέα, τον υπεύθυνο έρευνα πεδίου τη Prime, ο οποίος είχε τον συντονισμό όλων, ναι, των ερευνητών. Άρα, εκτός από εμάς, υπάρχει και μια ομάδα ερευνητών οι οποίοι δουλεύουν παγκύπρια, οι οποίοι μπορεί να είναι 50-60 άτομα. Χωρίς ερευνητές, Ανδρέα, δεν γίνονται exit polls. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που χτυπούν τηλέφωνα, πάνε στα σπίτια. Χθες ήταν στα σχολεία, στα αγγλικά κέντρα και συμπέρασαν τα ρευματολόγια. Αφανείς ήρωες που τους λέμε. Άρα είναι μια ομάδα συνολικά που είναι 60-70 άτομα. Εγώ θέλω να πιστώ και πράγματα που δεν τα συζητάμε συνήθως. Ναι. Δηλαδή, μόνο το αποτέλεσμα κρίνουμε. Ποιο είναι πιο εύκολο να σε οδηγήσει στο λάθος, μια έρευνα που γίνεται 10 μέρες πριν τις εκλογές ή ένα exit poll? Και τα δύο, να σου πω γιατί. Γιατί η έρευνα που γίνεται 10 μέρες πριν τις εκλογές και θα γίνει εκτίμηση όπως και έχουμε κάνει, παίρνεις μια δημοσκόπηση η οποία μπορεί να έχει αρκετά λάθη και προσπαθείς να χτιμήσεις το πραγματικό αποτέλεσμα. Άρα η απόκληση μπορεί να είναι και πολύ μεγάλη. Με μικρότερο δείγμα. Και με μικρότερο δείγμα και πολύ περισσότερα λάθη που θα μπορούσαν να γίνουν σε μια τηλεφωνική έρευνα. Γιατί θυμίζω εν τω μεταξύ, Ανδρέα, ότι αυτή η εκτίμηση έχει γίνει με τηλεφωνική έρευνα, την οποία κάποιοι μας έλεγαν ότι απαντάμε μόνο το 7%. Με αυτόν το 7% έκαναμε αυτή την εκτίμηση, όπως και βέβαιως όλοι έχουν δουλέψει με αυτό το 7%. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι το 7%. Είναι 7%. Εντάξει, δεν είναι 7%. Δεν μπορεί ακριβώς, 7%. Απλά λέω από αυτά, ναι, που έχουν υποθεί. Δεν μπορεί, ναι, να βγάλει με 7% αποτέλεσμα. Αλλά με αυτούς που απαντούν, εν πάση περιπτώσει, ναι, με αυτούς δουλεύουν όλες οι εταιρείες, ναι, και γενικά όλες οι εταιρείες, εκτός από τη ΔΥΠΑ, που δείξαμε την τάση εν τω μεταξύ, Ανδρέα, ότι θα κατέγραφε ποσοστό η ΔΥΠΑ. Αυτό το δείξαμε. Ότι θα ήταν στο 3, ξέρω, 3, κάτι, 3 παρακάτι. Αυτό το δείξαμε, απλά δεν δείξαμε ακριβώς το ποσοστό. Και η τάση είναι σημαντική, αλλά αυτά τα έχουμε βρει λίγο ή πολύ με τηλεφωνικές έρευνες. Όμως τη μέρα των εκλογών, επειδή το exit poll πρέπει να είναι πολύ έγκυρο, εκεί είναι μια διαφορετική δουλειά. Δηλαδή κινητοποιάζει τόσα άτομα σε ένα μεγάλο δείγμα. Και εκεί θα πρέπει να μην κάνεις ούτε ένα λάθος. Άρα εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Τώρα σε μια δημοσκόπηση προεκλογική, αν κάνεις και ένα λάθος, μπορεί κάποιος να μην πει και ποτέ τίποτα. Ενώ σε μια έκδοση. Εχθές όμως ήμασταν, αντιλαμβάνεσαι, έχουμε εγκριθεί σε όλα αυτά που δείξαμε. Έτσι. Ήταν εντυπωσιακό. Ναι. Πες μου κάτι τώρα. Επειδή εγώ χθες έζησα ακόμη μια φορά αυτό που ζω κάθε φορά μετά το τέλος των εκλογών. Αν εξαιρέσω τους οικολόγους, Συμμαχία Πολιτών που είπαν, κύριοι, δυστυχώς χάσαμε, όλοι οι πόλοι έχουν κερδίσει. Δεν υπάρχει χάμενος. Έχουν βρει λόγους και κερδισμένοι παρουσιάζονται όλοι. Έχει μια λογική από μιας πλευράς, να σου πω γιατί. Ο Δυσής σου λέει: εγώ έχω κερδίσει γιατί είμαι πρώτον κόμμα. Ναι. Φυσικά ο Δυσής, να σημειώσουμε ότι έχει μείνει κάτω από το 30. Για πρώτη φορά μετά από το 2004. Έτσι, σε εθνικές εκλογές και σε ευρωεκλογές. Έχει μια σημασία. Παραλίγο να χάναν και τις εκλογές, σου έχω εξηγήσει προηγουμένως με τους Τουρκοκύπριους, αλλά αυτό τώρα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Εντάξει.
Το Αγγέλ, αφού έκλεισε την ψαλίδα, σου λέει πήγα καλά. Το Δίκο πήρε περισσότερα από τις ευρωεκλογές του 2014, πήγε καλά. Η ΕΔΕΚ, εντάξει, η ΕΔΕΚ νομίζω ήταν, ήταν θριαβός, όντως, άρα πήγε καλά. Το ΕΛΑΜ πήγε καλά, διότι... Σου λέει, αύξησα τα ποσοστά μου 4 φορές πάνω. Πολύ, ναι, πολύ περισσότερα αυτά που είχαμε πάρει τις προηγούμενες, ναι, και στις βουλευτικές κτλ. Η ΔΥΠΑ, αφού κατέγραψε έναν πολύ καλό ποσοστό. Σου λέει, μπαίνει ο Εθνικό Συμβούλιο. Ακριβώς. Αυτό μας ενδιαφέρει. Το Γιασεμί και τα ζώα προφανώς δεν έχουν να πούν κάτι, εντάξει. Άρα, ζήτω όλοι κερδισμένοι. Τι να κάνουμε, το αθρηστικό ποσοστό των δύο οικολόγων συμμαχία, εντάξει, δεν, είναι πολύ πιο κατά αυτό που έχουν λάβει, αυτό που θα έπρεπε να έχουν λάβει. Φυσικά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τους έχει περάσει και η ΔΥΠΑ. Ναι, εξήγησε μου τώρα κάτι, το, ναι, τελευταίο αυτό. Ναι. Πώς εξηγείς την πτώση δύο κοινοβουλευτικών κομμάτων με πολύ μεγαλύτερα ποσοστά σε συνάθρηση να παίρνουν αυτό το πολύ χαμηλό ποσοστό? Υπάρχει εξήγηση, Αντρέα. Η εξήγηση είναι καταρχήν ότι η συμμαχία δεν έχει το ποσοστό τώρα που είχε στις βουλευτικές. Ναι. Και αυτό το βλέπουμε και στα δείγματα μας. Η συμμαχία είναι πάρα πολύ πιο κάτω. Να μην τολμήσω να σου πω πόσα, γιατί εντάξει. Όμως είναι πάρα πολύ πιο κάτω. Αυτό σημαίνει, Αντρέα, ότι πολλοί έχουν φύγει. Νομίζω είναι γνωστό ότι έχουν φύγει, έχει διασπαστεί η συμμαχία. Έχουν φύγει και στελέχη πολλά, ναι. Ναι, άρα έτσι εξηγείται. Λίγο καλύτερα πήγαν οι οικολόγοι. Φυσικά και οι οικολόγοι χθες είχαν ψηλή αποχή. Αυτό δεν έχει φανεί. Και είναι μια άλλη εξήγηση αυτή, ότι τα μικρότερα κόμματα συνήθως χτυπιούνται από την αποχή. Είναι πιο δύσκολο να πείσεις ψηφοφόρους τέτοιων κομμάτων να πάνε στην κάλπη. Δεν υπάρχουν και μηχανισμοί ενδεχομένως. Άρα, Χριστό, νομίζω αυτά τα δύο εξηγούν το. Ευνοούνται τα μεγάλα κόμματα, τα παραδοσιακά, σαφώς, από την αποχή σε αυτό. Και η ΕΔΕΚ και το ΕΛΑΜ, Αντρέα, έχουν ευνοηθεί και από την κόντρα που υπήρχε, έτσι, και το δίλημα έτσι, που υπήρχε μέχρι το τέλος. Νομίζω αυτή η κόντρα έχει ευνοήσει πάρα πολύ τον κύριο Σιζόπουλο και τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί ακριβώς ο κόσμος έμεινε μέχρι τελευταία στιγμή σκεφτόμενος ποιον από τους δύο θα ψήφιζε. Ναι. Τελικά η κοινωνία έχει αποφασίσει να πάρει την δάνεια ΕΔΕΚ. Αυτό έχει φανεί. Νομίζω αυτή η κόντρα έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ΕΔΕΚ. Θέλω να πεις μια κουβέντα τελευταία, το δικό σου συμπέρασμα μέσα σου που υπάρχει για αυτές τις εκλογές. Κοίταξε, νομίζω ότι θα πρέπει μετά τις εκλογές αυτού να μας βρει όλους έτσι ενωμένους και κερδισμένους. Έχω δείψες καλές συζητήσεις στα πάνελ, κόντρες οι οποίες υπήρχαν να ξεχνιώνται μετά το αποτέλεσμα. Το συμπέρασμα, νομίζω, Αντρέα, είναι ότι από σήμερα θα πρέπει να αρχίσει η δουλειά. Έχουμε αρκετά προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά και πολλά άλλα, τα οποία οφείλουν οι πολιτικοί και τα κόμματα να πάρουν και τα μηνύματα, να δουλέψουν έτσι, πάνω σε αυτά τα προβλήματα και να τα επιλύσουν σύντομα, λοιπόν, θα έλεγα, Αντρέα. Νάσια μου, εγώ σου εύχομαι πάντα έτσι δυνατός και πάντα στην πρωτοπορία της έρευνας και πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, Αντρέα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον νικητή. Φαντάζομαι έχετε μάθει όλοι ότι ο συνάδελφός μας, ο Λουκάς ο Φουρλάς, παρακαλώ ακούστε λιγάκι, με 43.